αγώνας για το κύπελο έψη στα Καλέσσα μέσα σε ομιχλώδες τοπίο λόγω της σκόνης που υπάρχει στην ατμόσφαιρα μαραθώνας υποδέχεται τον Όφαρ Καλοχωρίου δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Α2Ε θέλουν τη διάκριση και στο κύπελο. Πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, δεν απομακρύνεται η μπάλα, εκεί ο Βιτσαξάκης, έχουμε ανατροπή του Βιτσαξάκη και αμέσως ο κύριος Μάριος Βισκαδούρος, ο διαιτητής της αναμέτρησης, υποδεικνύει το πέναλτι, δείχνει την άσπρη βούλα σε αυτή την ανατροπή του Βιτσαξάκη εντός μεγάλης περιοχής. Ο Νταντουτάκης απέναντι από τον Καρλί, γκολ 1-0 για τον γηπεδούχο Μαραθώνα με αυτή την εκτέλεση πέναλτι. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης η ομάδα από τα Καλέσσα παίρνει προβάδισμα στο μάτς κυπέλου. Ο Όφα προσπαθεί να απαντήσει αμέσως. Τριανταφυλάκης απέναντι από τον Κασοτάκη, είναι άσχημο το πλασέ, ψηλά out, κατέληξε η μπάλα. Ξανά ο Όφα στην επίθεση, θα γίνει παράλληλη σέντρα. Τριανταφυλάκης, παρέμβαση αμυντικού και corner. Ο Όφα βρίσκεται πίσω στο σκορ και ψάχνει τον γκολ της σοφάρισης. Εδώ Τριανταφυλάκης μόνος του θα γυρίσει, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως έχουμε υψωμένο το σημαίακι του βοηθού διαιτητή. Τον γκολ ακυρώνεται ως offside. Βλέπουμε εδώ η μπάλα χτύπησε στην πλάτη αμυντικού και ο Τριανταφυλάκης την έστειλε στα δίχτυα. Εδώ μια φάση που σηκώνει συζήτηση. Αντεπίθεση τώρα για τον Μαραθώνα, θα γίνει σέντρα, Ξυλουράκης, θα γυρίσει, άγω την μπάλα. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου θα γίνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή του Μαραθώνα. Τριανταφυλάκης πλασάρει ελάχιστα out από το κάθετο δοκάρι. Νέα ευκαιρία για τον Όφα. Δεύτερο ημίχρονο με τον Λουμπάκη να σουτάρει, ο Καρλής θα διώξει και πιο μακριά ο αμυντικός. Εκτελεστεί το κόρνερ στο 59. Η μπάλα μέσα στα καρέ του Μαραθώνα. Κόντρες, Σιμιανάκης, εντυπωσιακό σουτ και εντυπωσιακό γκολ για την ισοφάριση. 1-1 για την ομάδα του Αρκαλοχωρίου με τον Σιμιανάκη, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε περάσει στο μάτσο αλλαγή και τώρα με αυτόν τον κεραυνό φέρνει το 1-1 στα Καλέσσα για τον Όφα. Ο Όφα ξανά στην επίθεση, θα γίνει το shoot out, ευκαιρία εδώ για το 1-2. Τελευταία φάση του αγώνα στο 93ο λεπτό, ο Ρογδάκης από αριστερά θα επιχειρήσει ένα shoot, θα κρεμάσει τον Καρλί και θα κάνει το 2-1 για τον Μαραθώνα ο Χρήστος Ρογδάκης. Χρυσή αλλαγή για τον Κώστα Φιλοξενίδη, ο νεαρός ποδοσφαιριστής βάζει αυτό το γκολ που σημαίνει και πρόκριση για τον Μαραθώνα στο 93ο λεπτό.